Και έχουμε συνδεθεί ήδη με τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω έχει έρθει πολύ στην επικαιρότητα τελευταία και μας αφορά όλους και μας ανησυχεί επίσης όλους. Και αναφέρομαι στο ζήτημα των παρακολουθήσεων των κινητών. Ο κύριος Άγγελος Κυρίτσης είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, σας καλωσορίζουμε. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους τεχνολογικά θέματα. Βοηθήσει να καταλάβουμε, κύριε Κυρίτση, πώς ακριβώς χακάρεται ένα κινητό, πώς παγιδεύεται μια τηλεφωνική συσκευή, ένα κινητό που όλοι έχουμε στην τσέπη μας και μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όχι μόνο τις συνομιλίες μας, ακόμη και τα ψηφιακά μας ίχνη, τις συναλλαγές μας, τα πάντα δηλαδή. Καταρχάς πρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό διαχωρισμό ανάμεσα σε εφαρμογές όπως το Predator και ανάμεσα σε κάτι που απειλεί τον μέσο άνθρωπο. Mm-hmm. Διότι είναι πολύ διαφορετικές κατηγορίες. Το Predator είναι μια υπηρεσία η οποία μπορεί να παρακολουθήσει εξ ολοκλήρου ένα κινητό, μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα, μπορεί να δει τους κωδικούς, μπορεί να ενεργοποιήσει εξ αποστάσεως το μικρόφωνο και την κάμερα για να κάνει καταγραφή, γενικά να έχει τον πλήρη έλεγχο. Όμως, και επίσης το Predator δεν είναι η μοναδική υπηρεσία που το κάνει αυτό. Υπάρχουν και άλλες, όπως είναι το Pegasus, το Prisaor και ούτω καθεξής. Μιλάμε για τα λογισμικά και το λογισμικό, το Predator, για να πούμε για τους τηλεθεατές μας να εξηγήσουμε, το οποίο βρέθηκε ότι με αυτό το λογισμικό, τέλος πάντων, έγινε απόπειρα παρακολούθησης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεχίστε. Ακριβώς. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε υψηλού προφίλ στόχου, διότι το κόστος τους είναι πάρα πολύ ακριβό. Mm-hmm. Το κόστος για μία παρακολούθηση μπορεί να ξεκινήσει από τις 100.000 ευρώ και να ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια ή και ακόμα παραπάνω υπό προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν, ο μέσος άνθρωπος δεν κινδυνεύει από το Predator, το Pegasus ή αντίστοιχες εφαρμογές. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να γίνει στόχος. Πώς μπορεί ο κανείς να καταλάβει ότι η συσκευή του, το κινητό του, το τάμπλετ του είναι παγιδευμένο και παρακολουθείται? Εφόσον μιλάμε για μια τόσο ακριβή και καλοσχεδιασμένη εφαρμογή, ουσιαστικά ο μόνος τρόπος είναι αν η μπαταρία τελειώνει πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως, γίνει απότομα αυτή η αλλαγή, mm-hmm. γιατί οι μπαταρίες με τον καιρό χαλάνε και μειώνει τη διάρκεια τους. Οπότε είναι είτε να τελειώνει περισσότερο η μπαταρία επειδή την καταναλώνει το πρόγραμμα της παρακολούθησης, και αντίστοιχα να υπερθερμαίνει την συσκευή. Αυτές είναι αυτό, οι δύο μοναδικές ενδείξεις ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Γιατί δεν αυτό θα σημαίνει ότι η συσκευή δουλεύει προφανώς. Δεν είναι κάτι που μπορώ να πω στο κινητό μου να δω τις εφαρμογές και να δω κάτι ύποπτο. Mm-hmm. Μπορεί, ας πούμε, αντίστοιχα να βαρύνει το κινητό μας και οι εφαρμογές του, να μην μπορούμε να κατεβάσουμε εύκολα πράγματα, να μην μας ανοίγουν εφαρμογές. Είναι ένδειξη αυτό? Ναι, είναι πιθανό να υπάρχει μια καθυστέρηση mm-hmm. όσον αφορά το άνοιγμα των εφαρμογών, όχι τόσο το κατέβασμα. Επίσης, θα υπάρξει λογικά και κάποια αύξηση στην κατανάλωση των δεδομένων. Mm-hmm. Εφόσον κάποιος παρακολουθεί δηλαδή κάτι τέτοιο. Εμάς τους κοινούς θνητούς, πώς μας ρίχνουν το δόλωμα, πώς μπαίνουν, πώς εισχωρούν στο κινητό μας, στο mail μας, αυτοί που θέλουν να μας παρακολουθήσουν? Ο πιο απλός τρόπος και δυστυχώς πολύ αποτελεσματικός είναι να λάβουμε ένα προσδόκητο μήνυμα, είτε είναι email είτε SMS, που έχει ένα σύνδεσμο και να πατήσουμε σε αυτό το σύνδεσμο. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να κάνει μία σειρά από πράγματα. Όπως? Μπορεί μόνο να πατήσουμε στο σύνδεσμο και κατευθείαν να μολυνθεί το κινητό ή ο υπολογιστής μας. Mm-hmm. Το Predator συγκεκριμένα λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Πατούσε το θύμα ένα κλικ και από εκεί μετά είχε μολυνθεί. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Mm-hmm. Εφόσον διαπιστωθεί... Όπως είπα, σε έναν απλό άνθρωπο δεν πρόκειται να του έρθει ένα μήνυμα από το Predator, οπότε δεν μιλάμε για πλήρη παρακολούθηση κινητού. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές απάτες που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Έχετε ένα email με ένα link, το οποίο ας πούμε ισχυρίζεται ότι είναι από την τραπεζά μας. Κάνουμε κλικ, μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα που μοιάζει πανομοιότυπη με τις τραπεζάς μας, η οποία όμως βρίσκεται στο σερβερ των κακοποιών. Mm-hmm. Αν λοιπόν βάλουμε τα στοιχεία μας εκεί, το όνομα χρήστη και τον κωδικό, θα έχουμε δώσει στους κακοποιούς. Mm-hmm. Και η καλύτερη συμβουλή ασφαλείας που μπορώ να δώσω, που να ακολουθώ κι εγώ όσο μπορώ, είναι ποτέ να μην κάνω κλικ σε συνδέσμους σε email. Αν μου έρθει ένα email από την τράπεζα και μου πει, κύριε Κυρίτση, ξέρω, ή αγαπητέ πελάτη που συνήθως λένε, υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό σας, το καλύτερο είναι είτε να ανοίξω ένα καινούριο browser και να γράψω χειροκίνητα τη διεύθυνση της τράπεζας και να μπω από εκεί στο λογαριασμό μου, ή ακόμα καλύτερα να τηλεφωνήσω στην τεχνική υποστήριξη της τράπεζας, την υποστήριξη πελατών της τράπεζας, και να τους ρωτήσω αν όντως υπάρχει πρόβλημα.
Ούτως ή άλλως, κύριε Κυρίτση, ξέρουμε ότι οι τράπεζες δεν επικοινωνούν και ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, δεν θα στείλουν ποτέ email σε έναν πελάτη τους για να τον ενημερώσουν ότι υπάρχει πρόβλημα στο λογαριασμό. Και να πατήσει ένα link, βέβαια. Εφόσον διαπιστώσουμε λοιπόν ότι κάτι κάναμε στραβά. Κατά λάθος ήμασταν παραζαλισμένοι, πήραμε το mail ή πήραμε το μήνυμα, πατήσαμε το link και διαπιστώνουμε ότι κάτι έγινε στραβό, τέλος πάντων. Πού απευθυνόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθούμε στη συνέχεια? Εφόσον το link αναφέρεται, ας πούμε, στην τράπεζα, το καλύτερο είναι να επικοινωνήσουμε άμεσα με την τράπεζα, τηλεφωνικά. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι της υποστήριξης θα μας καθοδηγήσουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Γενικά, ο χρόνος μετράει. Όσο πιο σύντομα ανταποκριθούμε, τόσο πιο εύκολο είναι να αποφύγουμε τα χειρότερα. Mm-hmm. Τώρα, αυτές οι απάτες στοχεύουν κυρίως, θα λέγατε εσείς, σε νέους, σε ηλικιωμένους, γιατί πλέον όλοι έχουν ένα έξυπνο κινητό στην τσέπη τους. Αν μη τι άλλο, και οι περισσότερες εφαρμογές, ακόμη και αυτό το Fuel Pass που λέμε κτλ., μέσω έξυπνων κινητών δουλεύουν. Οπότε, στην πραγματικότητα, όλοι είναι υποψήφια θύματα. Αλλά πού βλέπετε να στοχεύουν περισσότερο αυτοί οι επιτίδιοι? Οι επιτίδιοι συνήθως δεν έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Αγοράζουν μαζικά λίστες με email, μπορεί για εκατομμύρια ή δεκάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ή για την Ελλάδα λιγότερα, σε πάση περιπτώσει, και στέλνουν άκρητα αυτόν τον αριθμό από email, ελπίζοντας να πιάσουν έναν στους 100 ή έναν στους 1000 ή και λιγότερο. Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς, γιατί δεν έχει κόστος το να στείλει τόσα πολλά email, δεν έχει σημαντικό κόστος. Οπότε προσπαθούν να ψαρέψουν τον ένα. Δεν έχει σημασία αν είναι ηλικιωμένος ή νεότερης ηλικίας. Είναι πιθανός κάποιος ηλικιωμένος, ο οποίος δεν έχει εξοικείωση με τεχνολογία, να είναι πιο επιρρεπής. Αλλά μπορεί και κάποιος νέος να σταθεί απρόσεχος. Ή μπορεί, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, να συμπέσει με μια κίνηση που ήδη έκανε. Αν εγώ κάνω ήδη μια αγορά κανονικά, και πληρώσω μέσω τραπέζης, και μου έρθει στα επόμενα 5 λεπτά ένα μήνυμα από την τράπεζα ότι υπήρξε λάθος, θα υποψιαστώ ότι είχε να κάνει με την αγορά που έκανα εγώ. Όχι ότι ήταν μια απάτη που συνέπεσε. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για κάθε ηλικία ανθρώπου. Mm-hmm. Μάλιστα. Νομίζω πάντως ότι είναι πάρα πολύ κίνδυνη για ανθρώπους που δεν ξέρουν να διαχειρίζονται κινητά, τις νέες τεχνολογίες κτλ. Να την πατήσουν εύκολα, γιατί είναι τόσο αληθοφανή τα μηνύματα αυτά που παίρνουν, που νομίζω ο καθένας μας μπορεί να πέσει θύμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.